Από την αρχή σας παρακαλώ πολύ. Μην το πιο χαμηλά τα μικρόφωνα, παιδιά. Πες στον δημοσιογράφο. Να αποχαιρετήσουμε ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και... Το γράφει αυτό, Άλφα. Εμείς προσωπικά και εγώ και ο Γιώργης είχαμε τη μεγάλη τιμή να είναι και φίλος μας. Προσωπικός, οικογενειακός. Τον ευχαριστούμε που μας έκανε το πιο ωραίο δώρο στο τελευταίο βίντεο κλιπ που κάναμε στο Γυρίσιο Κόμπος. Είχαμε μαζί μας στο στάδι για την Κριστίνα και νομίζω ότι μας έκανε το, σε εμάς προσωπικά το πιο ωραίο δώρο στην καριέρα μας. Καλό ταξίδι, θα τον θυμάται όλη η Ελλάδα, θα μεγαλώσουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με το σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη και καλό παράδοσο. Τον αγαπάμε πολύ και τον αγαπάμε για πάντα. Τον ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χάρισε και για τον δώρο που μας έκανε. Αυτό που είπε ο Νίκος είναι ακριβώς όπως το είπε. Θα το θυμόμαστε για πάντα και καλή δύναμη στην οικογένειά του. Είμαστε όλοι ράιτοι. Είπε για μας, για τον κλάδο μας, είναι μεγάλη απόλυτη. Παρακαλώ. Έχει να σας πω. Ναι, εντάξει. Εντάξει, μείνω και όπως είσαι. Είμαστε 40 χρόνια φίλοι. Και κουμπάρι με πάντρες. Ζήσαμε μαζί όλο το στάδιο της καριέρας, όλα τα στάδια. Χαρές, λύπες, επιτυχίες. Έφυγε το παλικάρι. Θέλω να τονίσω για τη γυναίκα του, τη Χριστίνα, γιατί και εγώ ήμουν συνέχεια στο πλευρό του όλες αυτές τις μέρες, δεν έμεισα μέρα. Η γυναίκα του Χριστίνα είναι μια ηρωίδα. Δεν έλειψε λεπτό. Δίπλα του ήταν συνέχεια. Κοιμότανε το καημένο σε ένα τυφανάκι δίπλα. Αν κοιμότανε και ώρες. Γιατί συνέχεια τη ζητούσε. Δεν έχω να πω τίποτα. Εδώ καλό παράδεισο να έχει. Και θα θυμάστε πιο έντονα από εσάς. Νομίζω ότι όλοι τις κακές στιγμές σβήνονται. Όλες οι κακές στιγμές σβήνονται και πια υπάρχει. Και πια υπάρχει μόνο καλοσύνη. Υπάρχει κάποια στιγμή που το θυμάστε πιο έντονα. Πρώτη μας γνώση. Πολλά. Και μια ταινία θα μας πείτε που έχετε περάσει πολύ ωραία μαζί. Και δεν πέστε μια τέσσερα, στην Τσαντούπολη. Ξενοδοχείο Καστέλη. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αρκετοί συνάδελφοι, πολύ σπουδαίοι, λαμπροί, έχουν πεθάνει. Πριν από μένα, κανονικά, η σειρά δεν πάει σωστά. Για το Στάθη, θέλω να πω ότι τον έχω γνωρίσει από τα πρώτα του βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν πρωτοείδα το ταλέντο του σε μια εκπομπή του Φρέντι του Γερμανού. Εκείνα τα χρόνια στην τηλεόραση, ας πούμε, ήταν τόσο σπουδαίος. Που μου είπα, παιδί μου, εσύ μετά από αυτό, μετά από το κύριο αλλάξει την καρδιά. Και έκανε μια τεράστια καρδιά. Γιατί οτιδήποτε έπαιζε στα χρόνια, το ένιωθε. Και το καταλάβαινε ο κόσμος ότι το ένιωθε. Δεν έλεγε ποτέ τα λόγια του. Πάντοτε εξέφραζε την ψυχή, τα αισθήματά του, τα συναισθήματά του. Πάντοτε έκανε έναν άνθρωπο ολοκληρωμένο, ερμήνευε. Δεν έλεγε ποτέ τα λόγια του, γιατί δεν μπορούσε να πει τα λόγια του. Έλεγε τα λόγια του αφού πρώτα αισθανόταν. Και να σας πω ότι είναι μεγάλη απώλεια για το ελληνικό θέατρο, γιατί μπορούσε να παίξει και έπαιξε. Από το δράμα το αρχαίο μέχρι την κομμωδία, μέχρι το one man show σε ταβέρνες. Τα πάντα τα έκανε τέλεια. Ο Θεός τον είχε πριγκίσει με τεράστιο ταλέντο. Και ελπίζω τώρα εκεί που θα πάει, πήγε η ψυχή του να τους... Να περάσουν πολύ ωραία όλοι στον παράδεισο. Και όπου το τριτάξει ο Θεός να είναι, να γελάσουμε και εκεί και να δούμε το μεγάλο ταλέντο. Εδώ μεταξύ.